Καλημέρα από το νοσοκομείο Αχέπα. Δεν έχεις πάρει εξιτήριο στο στεριό? Όχι, δεν έχω πάρει. Είμαστε σε καλό δρόμο από ό,τι κατάλαβα. Οι τελευταίες εξετάσεις εκκρεμούνε. Άρα είναι έτοιμος για... Δόξα τω Θεώ, θα πάνε όλα καλά. Μας ακούει ο Στέργιος? Πώς το βίωσες, ναι. Πώς το βίωσες καταρχήν, Στέργιε, πες μας. Τραυματική εμπειρία. Πώς αλλιώς μπορείς να το βιώσεις? Ναι, πώς ήταν η κατάσταση? Ξέρεις το μεγαλύτερο... Δεν άκουσα. Να μας περιγράψεις λίγο πώς ήταν η κατάσταση, έτσι όπως το βίωσες αυτό το πράγμα, αυτή την τραγωδία. Η κατάσταση ήταν απελπιστική, γιατί κάθε φορά που έσκαγε το τρένο κάτω, έβλεπες τα σίδερα να τσαλακώνονται σαν τσιγαρόχαρτα. Δεν ήξερες το επόμενο σίδερο που θα τσαλακωθεί, αν είναι αυτό που κάθεσαι εσύ. Και πίστεψε με, έφτασαν πολύ κοντά τα σίδερα που τσαλακωθήκαν στα καθίσματά μας. Φλόγες παντού, γυαλιά στον αέρα, μαύρη καπνή. Ήταν τραγικό, όχι απλά απελπιστικό αυτό που ζήσαμε. Σε ποιο βαγόνι ήσουν, Αστέρι? Ήμουνα στο πρώτο που ξεκινήσαν οι επιζώντες, από ό,τι κατάλαβα από τα κανάλια, από αυτά που βλέπω. Ήταν το βαγόνι Β2, όπως το βλέπουμε στις κάμερες, είναι το τέταρτο, δηλαδή αυτό που συνδεόταν με το κηλικείο. Ναι. Τραυματίστηκες πολύ? Δεν τραυματίστηκα τόσο πολύ. Σίγουρα εξωτερικά έχω αρκετούς μόλοπες, γρατσουνιές, ένα χτύπημα στο κεφάλι. Αλλά θεωρώ πως μετά από αυτή τη σύγκρουση, μόνο Άγιο μπορούσα να έχω με αυτά που έχω πάθει. Βέβαια. Πώς βγήκες από μέσα? Το χειρότερο ήταν, βέβαια, όταν σταμάτησε το τρένο, μετά από υπερβολικά πολύ άγχος, έτσι, γιατί είχε πολλή ώρα μέχρι να σταματήσει. Τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα, δεν ξέραμε αν θα ζήσουμε. Και αφού καταφέραμε και κινητοποιηθήκαμε, καταλάβαμε ότι δεν μπορούμε να βγούμε. Ότι έχει γίνει μια όμορφη μάζα το βαγόνι μας, με τυλιγμένο στις φωτιές, σε αναπτυσσόμενες φωτιές, καπνοί υπήρχαν παντού, γυαλιά. Άρα ξεκίνησε το δεύτερο σκέλος της ιστορίας, που λέμε ότι τα επιβιώσαμε μέχρι εδώ, τώρα τι κάνουμε. Και τι έκανες? Μαζευτήκαμε λίγο πιο θαραλέα άτομα, δύο σβήσανε τις φωτιές. Οι υπόλοιποι, αρκετά άτομα, βοηθούσαν τον κόσμο που είχε εγκλωβιστεί να είναι έτοιμοι να βγουν μόλις βρούμε κάποια διέξοδο. Βρήκαμε μια τρύπα και από εκεί φύγαμε. Από παράθυρο, σπάσατε παράθυρο? Ήταν σπασμένο από τη σύγκρουση το παράθυρο. Και βοηθήσατε και πολύ κόσμο να απεγκλωβιστεί από το βαγόνι σας? Ναι, όλοι οι πιο ψύχρεμοι βοηθούσαν. Ευτυχώς ήταν παιδιά νέας γενιάς, 20-21 ετών ή πιο πολύ. Σίγουρα υπήρξαν κάποιοι που κοιτάξαν να φύγουν, να σωθούν, που αλίμονο, έτσι. Είναι το φυσιολογικό, αλλά υπήρξαν πολλοί που κινητοποιηθήκανε, που καταλάβανε ότι είναι ψύχρεμοι και λένε τι θα κάνουν οι υπόλοιποι. Να τραβήξουμε τους υπόλοιπους, αν μπορούμε έτσι να βοηθήσουμε, ναι. Είδες τραυματίες άλλους? Όσους πιο πολλούς μπορούμε. Είδες άλλους τραυματίες? Αν είδες τραυματίες. Τραυματίες δεν είδα ιδιαίτερα. Τώρα, στην κατάσταση τη δικιά μου, σίγουρα είδα 40-50-60 άτομα όταν βγήκαμε πάνω στον δρόμο. Δεν θέλω να το θεωρήσω τραυματίας. Σίγουρα έχεις χτυπήσει. Ο γιατρός όμως θα σου πει τι έχεις εσωτερικά. Εξωτερικά δεν μπορείς να πεις τραυματίας επειδή έχει 10 γρατσουλιές με αυτή τη σύγκρουση. Όταν βγήκατε και τρέχατε, φαντάζομαι. Όταν βγήκατε και τρέχατε προς τα... Τη φωτιά δεν τη σβήσαμε. Είδατε αυτό για τη φωτιά? Είδατε να φλέγονται τα δύο πρώτα βαγόνια? Είχαν καταστραφεί ολοσχερός εκείνη τη στιγμή όταν βγήκατε έξω εσείς? Εκείνη τη στιγμή δεν ξέραμε ποιο είναι το μπροστά και ποιο είναι το πίσω μέρος του τρένου. Όπως βγάλαμε τα κεφάλια μας έξω, κατεβήκαμε από το τρένο, φτάσαμε πάνω στο δρόμο και από την άμορφη μάζα που βλέπαμε από τα σίδερα, δεν ξέραμε ακόμα προς τα πού πήγαινε το τρένο. Είχαμε χάσει την αίσθηση του. Για τον προσανατολισμό, για την αίσθηση, ήταν και σκοτάδι, ήταν και φωτιά, ήταν και από το σοκ του χτυπήματος. Βλέπαμε δύο τρένα, κάποιος άλλος έβλεπε βαγόνια στα πλάγια. Ρε παιδιά, λέει, ήταν τρία τα τρένα τελικά. Και όντως, ό,τι έλεγε ο καθένας φαινόταν άκρως λογικό εκείνη τη στιγμή. Ήταν μια τραγική κατάσταση. Φώτα δεν υπήρχαν καθόλου. Δεν ξέραμε δηλαδή αν είχαμε τρακάρει, αν είχαμε τροχιαστεί ακόμα ή αν πέσαμε πάνω σε σταθμευμένο τρένο. Ναι, βέβαια. Και εντάξει, μετά δόθηκαν όλα τα κομμάτια εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη που λένε ότι ήταν η αμαξοστοιχεία ή η άλλη. Και πότε θα πάρεις εξιτήριο, τι σου λένε οι γιατροί τώρα? Ήταν προγραμματισμένο για σήμερα. Τώρα θα κάνω τις τελευταίες εξετάσεις. Αν πάνε όλα καλά. Οι υπόλοιποι. Θα βγω. Οι υπόλοιποι από το τρένο. Όχι τα πιο πολλά. Αρκετά παιδιά βγήκαν χθες. Φοιτητή, είναι όλοι καλά στην υγεία τους, τουλάχιστον εδώ στη Θεσσαλονίκη.
Φοιτητή είσαι. Είμαι 28 χρονών, εργαζόμενο είμαι. Α, εργαζόμενο. Ταξιδεύει συχνά με τον τρένο? Ήταν η δεύτερη φορά. Είχα ταξιδέψει την προηγούμενη φορά όταν ήμουν 16 χρονών, πριν από 12 χρόνια περίπου. Θα ξαναταξιδέψει? Εντάξει. Okay. Αν βάλουν τα συστήματα που λένε, γιατί άκουσα τα παλαβά τους εχθές ότι θα λειτουργήσουν με περισσότερα άτομα αντί να βάλουν τα συστήματα, σίγουρα. Δηλαδή, εντάξει, έγινε ό,τι έγινε, ζήσαμε κάτι τραγικό και λένε ότι προσπαθούν να τα ρίξουν σε έναν άνθρωπο, έτσι. Που δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπος στη δουλειά του που να μην έχει κάνει λάθος. Δεν προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε κάποιον, αλλά όλοι κάνουμε λάθος. Στέργια, εντάξει, είναι ένα λάθος το οποίο στοιχίζει πολλές ζωές, βέβαια. Από πού είσαι, Στέργια? Στοιχίζει πολλές ζωές, αλλά όταν έχεις και κάτι τόσο κρίσιμο που πρέπει να συντονίσεις, δεν το αφήνεις ανθρώπινο παράγοντα. Προφανώς. Συμφωνούμε απολύτως. Δηλαδή, γιατί όλοι κάνουμε λάθος. Δεν υπάρχει. Όποιον και να δεις, θα έχει κάνει σίγουρα λάθος στη δουλειά του και σε καθημερινή βάση. Από πού είσαι, λέει η κυρία Λιακούλη, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ? Από Αλμυρό Βόλου. Αλμυρό Βόλου, κύριε Λιακούλη. Περαστικά, Στέργη. Να είσαι καλά, Στέργη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για την κουβέντα.